Γεια σας παιδιά, θα ήθελα να μιλήσω για το χθεσινό παιχνίδι, παρόλα αυτά είμαστε σε μια φάση τρομακτικής τοξικότητας. Εδώ και 10 μέρες υπάρχει το απόλυτο χάος από αυτά που βγαίνουν προς τα έξω και το πόσο τοξικός είναι ο κόσμος του Παναϊκού, ο οποίος είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην ομάδα. Αυτό είναι το πρόβλημα στην ομάδα και όχι η ομάδα. Ε, τι ακούγεται τις τελευταίες μέρες για το φιλικό με το Λεβαδιακό, για τη συμπεριφορά του Ρούμπεν, για το ποιος πληρώνει τον Ναϊτόρ και τον Τζοκάι, για το Financial Fair Play, ότι μας δουλεύουν, βέβαια εντάξει βέβαια ο Παναϊκός έχει να πληρώσει σε μισθούς σύν τις μεταγραφές πάνω από 60 εκατομμύρια, χωρίς τα λειτουργικά έξοδα, άλλα 40 ήταν πέρσι, άλλα 30 πρόπερσι, άλλα 20 παραπρόπερσι και άλλα 10 στην αρχή της πενταετία με τον ε, Πογιάτο. Μα δουλεύουν βέβαια, μιλάμε για 160 εκατομμύρια. Είναι σε βάθο πενταετία αυτά. Ο καθένα βέβαια πιάνει την πενταετία από εκεί που γουστάρει και όχι ότι σε. Πέντε χρόνια παρανέκωση έχει ένα άνοιγμα 160 εκατομμυρίων και αυτό τρέχει. Φέτος με τιμωρίε, με τον κόσμο να γυρνάει την πλάτη, νομίζουν ότι όλα εύκολα είναι. Γιατί δεν ήρθε ο Κορέα, γιατί δεν έφυγε ο, ο Σπόραρ, ε, γιατί πήγε ο Αλόνσο ε, δίμερο στην αντίπαρο που σκατά πήγε ενώ εσείς ας πούμε ρωτάτε στη δουλειά σας αν θα πάτε μια εκδρομή, ρωτάτε το αφεντικό σας ε, τι άλλο, ποιος θα αντικαταστήσει τον ε, Αλόνσο, πότε θα φύγει ο Παπαδημητρίου, ε, σε καρότσα και ούτω κάθε Α, βρίζουμε τον περιπατή ε, μπακασέτα προφανώς, εννοείται αυτό γιατί δεν ανανεώνει ο Ανίδης ένα κλίμα σκατά, 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 το οποίο το δημιουργούμε εμείς οι ίδιοι. Η ομάδα δεν φταίει σε τίποτα. Λοιπόν, τις τελευταίες ώρες υπάρχει μια συντονισμένη προσπάθεια και να φύγει ο Αλόνσο γιατί δεν καταλαβαίνουμε τι παίζει. Παιδιά, ο Αλόνσο παίζει κάτι ξεκάθαρο, η μπάλα είναι στρογγυλή και δεν είναι τετράγωνη, όποιος δεν το κατανοεί, απλά δεν γνωρίζει το παραμικρό από ποδόσφαιρο. Όταν λοιπόν ήρθε θα το πω για 20 φορά ο Αλόνσο στο Παναθηναϊκό, ήταν τσεκαρισμένος από μένα. Τότε είχα πει ότι καλύτερο παρανεργό να έχει πάει σε μια λύση η οποία θα ήταν τύπου Γιωβάνοβιτ και θα εξέλιξε το ποδόσφαιρο. Αυτό για να αποφύγει οποιοδήποτε ρίσκο να αλλάξει δομικά στοιχεία στο παιχνίδι. Ένα σταρισμένο παιχνίδι με ένα εξάρι που θα μπορεί να παίξει το το παιχνίδι και να πάει στη θέση 10 η μπάλα από το 6 με ασφάλεια και ο Παναθηναϊκός να δημιουργεί από εκεί. Ένα σύστημα που 90% αποδίδει με μικρομεσαίες ομάδες και είναι ένα 50-50 στα ντέρμπι. Για να μην κάνει δομικές αλλαγές το είχα πει αυτό και θα το υποστήριζα παρόλα αυτό ο Παναθηναϊκός πήρε ένα προπονητή και πρέπει να στηριχθεί. Κάποιοι περιμένουν να δουν λαγούς από το καπέλο, ξέρω εγώ να κλάνουν φωτιές, δεν ξέρω τι περιμένει κάποιο να δει. Όταν μίλησα πριν δύο εβδομάδε για το Ρούμπεν και έλεγα ότι με σεταρισμένο ποδόσφαιρο Παναγιώτο θα είχε πάρει τα παιχνίδια. Δεν είχα κάποια ιδιαίτερη εκτίμηση στο Ρούμπεν. Έχω ιδιαίτερη εκτίμηση στο Ρούμπεν, όχι όμω τον 36χρονο Ρούμπεν. Εδώ και τρία χρόνια λέω ότι πρέπει να αντικατασταθεί ο Ρούμπεν, να έρθει διάδοχη κατάσταση έστω και ο παίκτη να έχει τα ίδια στοιχεία, να μπορεί από το 6 να μεταβιβάσει την μπάλα στο 8 με ασφάλεια, να είναι πιο γρήγορο, γιατί όχι πιο ποιοτικό και φυσικά νεότερο, με περισσότερε αντοχέ. Αυτό είπαμε. Από εκεί και πέρα, κάποιοι περιμένουν ακριβώ τι να παίξει ο, ο Αλόνσο. Περιμένουν να παίξει κάτι διαφορετικό. Στο 6 υπάρχει ο Αράο. Όταν λοιπόν ήρθε ο Αράο, αυτό που σα είπα τότε ήταν ότι ο Αράο είναι ένα υπερχρήσιμο παίκτη. Γιατί μπορεί να παίξει και στόπερ, είναι πολύ καλό αμυντικό. Αλλά δυσκολεύεται να βγάλει την πρώτη μπάλα. Αυτό δεν είχαμε πει τότε. Και αφήστε τη μαλακή είπα εγώ τότε. Η εμπειρία σα από πέρσι. Έχουμε και λέμε. Καραϊσκάκη, τον γκολ που τρώει ο Παναναϊκός. Ε, Ρεβάνσκι πέλε με τον Μπάουκ, το, το, το πρώτο γκολ που στέλνει το παιχνίδι στην παράταση του Μπάουκ. Έλμα Δεργάλ με τη Βιαρεάλ... Λάθο στην πρώτη πάσα που προσπάθησε να βγάλει ο Αράου από τα στόπερ στο χτάρι. Αφήστε λοιπόν τι έλεγα εγώ στην, α, στην αξιολόγηση που έκανα όταν ήρθε ο παίκτη. Αυτά που είδατε εσεί. Περιμένετε δηλαδή ο Παναϊκό να επιτεθεί από τον άξονα και τι θέλει να παρουσιάσει ο Αλόνσο, όταν έχει τον Αράου που δεν μπορεί να βγάλει την μπαλά από το 6 στο 8. Και από την άλλη λοιπόν είναι ο Μαξίμοβιτς. Ο Μαξίμοβιτς ο οποίος δεν του είχε ζητηθεί ποτέ στα 13 χρόνια να κάνει το δημιουργικό παίκτη. Ένας παίκτη ο οποίος θα έρθει στο 8, θα πάρει την μπάλα και θα την παίξει πίσω. Θα παίξει στο 10 μόνο και μόνο για να περσάρει τον αντίπαλο. Και όχι για να δημιουργήσει παιχνίδι προφανώ, αλλά να είναι πιο ψηλά σε μέτρα και να μπορεί να περσάρει του αμυντικού. Έτσι λοιπόν στο 6 και στο 8 ο δεν έχει δημιουργικό παίκτη και από το 6 η μπάλα πρέπει να βρεθεί στο 10. Και πώς θα βρεθεί η μπάλα από το 6 στο 10, θα βρεθεί με γιώμα, με λόμπα. Αυτό είναι το στυλ, δεν καταλαβαίνω ότι κάποιοι τι περιμένουν να παίξει ο Παναέκος, περιμένουν ο Αράου να βγάλει ε, πασούλα, και να σπάσει τη γραμμή με φάλτσα ή να περάσει τρία άτομα και να σπάσει τη γραμμή με φάλτσα και να δώσει την μπάλα στο 10 ή το Μαξίμοβιτ να τρέξει όλο το γήπεδο να περάσει πέντε παίχτε και να σπάσει έτσι με κάθε το παιχνίδι το... τον άξονα. Αυτό δεν είναι. Αυτά δεν είναι τα χαρακτηριστικά των παικτών. Ο καλύτερο ποδοσφαιριστή του Παναγενικού είναι ο Ντραγκόφσκι. Αφού είναι ο καλύτερο ποδοσφαιριστή και είναι επαγγελματία ποδοσφαιριστή, α τον βάλουμε στο 10, α τον βάλουμε στο 4. Μα τι λε, ρε φίλε, είναι τερματοφύλακα. Μα είναι επαγγελματία παίκτη. Έτσι λοιπόν διαφορετικά είναι και τα εξάρια, διαφορετικού τύπου κάθε εξάρι, διαφορετικού τύπου κάθε οχτάρι. Στο χθεσινό παιχνίδι, ο μόνο που κατέβηκε τέσσερι φορέ να πάρει την μπάλα στο 6 ήταν ο Μπακασέτα και μάλιστα επειδή τον αγώνα τον είδα σε καφετέρια και δεν τον είδα στο σπίτι, σε μία φάση που ο Μπακασέτα βγάζει τον Ιωαννίδη σε θέση 10, από το 6 σε 10, άκουγα να λένε και τα βγάζει τον Ιωαννί 30 μέτρα έπρεπε να είναι ο Μπακασέδας εκεί. Ενώ ο Μπακασέτα έχει γυρίσει το 6 να βγάλει σε θέση 10 τον ε, Φώτη Ιωαννήδη. Ο Ιωαννίδη θα πάρει την μπάλα στο 10 μόνο που θα είναι 40 μέτρα μακριά από την περιοχή. Δεν μπορεί να υποστηρίξει αυτό το παιχνίδι όταν μπει ο Ουνάη. Ο Ουνάη, αν θελήσει ο ίδιο, γιατί από αυτόν εξαρτάται, να γυρίσει σε θέση 6, να υποδεχτεί την μπάλα και να σπάσει τι γραμμέ. Τις γραμμές, έχει αυτή τη δυνατότητα. Δεν αρέσει όμως καθόλου στον Ουνάι να παίζει από το 8 στο 6 και να προσπαθεί να σπάσει έτσι τις γραμμές. Του αρέσει να παίζει από το 8 στο 10 και να κερδίζει μέτρα γιατί είναι ένας επιθετικογενής παίκτη, Ξεκάθαρα πράγματα. Άρα δεν υπάρχει προοπτική. Αυτό μας λες. Μια χαρά προοπτική υπάρχει. Ο Παναγός μπορεί να τελειοποιήσει το σύστημα με τα του να είναι συμπαγής στο κέντρο όπως ήταν εχθές και να τελειοποιήσει αυτοματισμούς από τα back και από τα extreme. Σκεφτείτε λοιπόν τι έχει κάνει ο Λουτσέσκο ο οποίος διάβασε τα χαρακτηριστικά πέρσι των παιχτών του, Βαμπ, Μεϊτέ, Οσδόεφ, δηλαδή παίκτη οι οποίοι δεν ήταν πολύ καλή δημιουργία, αλλά ήταν πάρα πολύ καλή στην αναχέτηση. Σκεφτείτε ότι δεν πέτυχε ο Κάρλος Αντώνιο ένας πάρα πολύ καλός παίκτη με πολύ καλά επιθετικά χαρακτηριστικά και τεχνική, δεν χρησιμοποιήθηκε ιδιαίτερα. Ο Πάοκ τελειοποίησε το σύστημα αντιπιθέσεων, τα κλεψίματα ψηλά και έπαιξε ένα ποδόσφαιρο με πάνω από 100 γκολ και μάλιστα χωρί ένα center for επίπεδου φώτη Ιωαννίδη. Αυτό λοιπόν περιμένουμε να δούμε από τον Παναθηναϊκό. Δεν περιμένουμε να δούμε κάθε το παιχνίδι από τον άξονα γιατί είναι καθαρά θέμα στο τι θα κάνει ο Ουνάη, αν θα γουστάρει να παίζει στο 6, πόσε φορέ. Θα γυρίζει να πάρει μπάλα στο 6 δεν υπάρχει άλλος παίκτη να υποστηρίξει αυτό το κάθετο παιχνίδι από τον άξονα. Ξεκάθαρα πράγματα για να ξέρουμε γιατί λέμε μεταξύ μας. Η μπάλα πρέπει από το 6 να βρεθεί στο 10 και από το 10 να φτιάξουμε παιχνίδι. Όταν από το 6 δεν υπάρχει δημιουργία η μπάλα θα σηκωθεί αναγκαστικά. Αυτό πρέπει να κατανοηθεί. Βλέπω λοιπόν μια προσπάθεια το τι θέλουμε να παίξουμε. Αυτό που ακριβώς που σας λέω δεν μπορεί η μπάλα από το 6 να πάει στο 10 με ασφάλεια. Τελεία και παύλα. Πρέπει να δημιουργηθούν αυτοματισμοί. Από τα εξτρέμ, πανεκώς διαθέτει φοβερά εξτρέμ, διαθέτει αρκετά αξιόλογα back, επιθετικά back. Πρέπει αυτοί να βρουν αυτοματισμούς. Στο χθεσινό παιχνίδι λοιπόν, ο πανεκώς ήταν συμπαγή στον άξονα. Ήταν πάρα πολύ καλός στην αριστερή του πλευρά. Κυρίως ο Μλαντένοβιτς ήταν εξαιρετικός τακτικά. Όμω για να είναι ο Μπλαντένοβιτ εξαιρετικό τακτικά σημαίνει ότι δεν πέρασε το κέντρο πάνω από 2-3 φορέ. Γι' αυτό ήταν και εξαιρετικό ε, αμυντικά. Συν ο Πελίστρη, τέταρτο παιχνίδι, είναι φοβερό και τρομερό στα τακτικά του καθήκοντα. Από την άλλη όμω ο Τετέ δεν ήταν καλό τακτικά. Ο Βαγιανίδη έκλεινε συνεχώ για να δώσει βοήθεια στα στόπερ και έβγαινε ο Μπάμπα το πρώτο 20 λεπτό λοιπόν συνεχώ στην πλάτη. Ήταν επιλογή του Παναναϊκού να μην χάσει τον άξονα, γι' αυτό και ο Μαξίμοβιτς θυσίασε κάποια τρεξίματα στη δεξιά πλευρά ώστε να δώσει στήριγμα στον ε, Βαγιανίδη και εσύ ότι δεν ήταν καλό τακτικά ο Τετέ. Ακόμα λοιπόν πάλι για περιπατητή τον Μπακασέτα, μας έφτυγε ο Σπόραρ, ένα φορ που σε 80 συμμετοχές είχε 27 γκολ και 9 ασίστ. Μα φταίει όμω, γιατί κάνει κοντρόλ με το καλάμι, λε και δεν ξέραμε τι παίκτη πήραμε. Προφανώ και δεν ξέραμε, γι' αυτό τον βρίζουν οι περισσότεροι. Μα έφταιγε ο Βιλένα, μα έφταιγε ο Βέρμπιτ, παίκτη που δεν κούμπωσε στον Παναναϊκό, αλλά πρέπει να βρίζουμε αυτού. Ε, τώρα μα φταίει ο Μπακασέτα. Ο οποίο δεν είδα το απόλυτο χάο που επικρατούσε με την Καλιθέα. Είδα ένα πιο συμμαζεμένο κέντρο. Προφανώ και θέλω μεγαλύτερο δείγμα για να δω αν ο Τετέ μπορεί να κουμπώσει στο 10 παρόλα αυτά, με τον Τετέ στο 10 και με αρά ο Τσέριν παίχτης που ήταν και πέρυσι στο Παναναϊκό, ο Παναναϊκός ήταν κυριολεκτικά ανύπαρκτο, δεν έχασε απλά κατά κράτο από την ε, Καλιθέα, τον ξεφτέλησε κανονικά. Προσπαθώ να δω ποιο ήταν το πρόβλημα. Βλέποντα 2-3 φορέ το παιχνίδι, ο Τετέ δεν μάρκαρε σωστά, δεν μάρκαρε σωστά χώρου. Ο Τετέ έχει ένα γκολ και ένα λάθο από το οποίο ο Παναναϊκό τρώει γκολ του Βαλμποενά. Πέρα από αυτό και πέρα από το κα πόσο κακό ήταν στα μαρκαρίσματα και στην τακτική προσέγγιση, ο Τετέ είχε δύο κάθετε πάρε βάλει στον Ιωαννίδη και ένα δικό του τετατέτ. Αν είχε μπει ένα από όλα αυτά, θα κάναμε διαφορετική κουβέντα. Και θέλω να τον δω περισσότερο στο 10 για να διαπιστώσω αν ο ίδιο ήταν πρόβλημα και δημιούργησε όλο το πρόβλημα στον άξονα. Όπως είπα, θέλει υπομονή. Γι' αυτό σας είπα για υπομονή. Γι' αυτό μιλήσαμε στην αρχή και είπαμε ένας προπονητής ο οποίος θα είναι κοντά στις αρχές του Ιωβάνοβιτσο στο το να μην χάνει βαθμούς με μικρούς και να παλεύει τα ντέρμπι. Όμως έχει πάρει τον Αλόνσο. Προσπαθεί να παίξει κάτι διαφορετικό. Είναι δεδομένο ότι αν ο Παναναϊκός βρει αυτοματισμούς από τα εξτρέμ του ή αν ο Ουναή καταφέρει να διορθώσει όλο αυτό το χάος με κάθε το παιχνίδι, τότε ο Παναθηναϊκός θα βρει πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, θα βρει πάρα πολλά γκολ, θα βρει πολύ ωραίες φάσεις, γιατί έχει και επιθετικό τον Ιωαννίδη και πολύ καλά εξτρέπ, με εξαίρεση ότι είναι ένα στίχημα πελήσιτρες στα αριστερά, και τα ψέματα, όμως διαθέτει παίκτε που μπορούν να υποστηρίξουν ένα μοντέλο τύπου ΠΑΟΚ, τύπου περσινού ΠΑΟΚ, ο οποίος πήρε το πρωτάθλημα με σύστημα αντιπιθέσεων, με πολύ συμπαγή κέντρο και με πρέσιν ψηλά. Αυτό είναι που θέλει να παρουσιάσει και όχι να δείτε εσείς αυτοβατισμούς στον άξονα από τον Αράο και τον Μαξίμοβιτς ή από τον Τζέριν, γιατί δεν μπορούν να το κάνουν. Ούτε γίνεται συνέχεια το δεκάρι σου να έρχεται στο έξι και να παίζει πάσες, γιατί θα πρέπει να βγει ο φορ πιο έξω. Κάποια πράγματα είναι απλά. Δεν τα κατανοείτε ή δεν θέλετε να τα κατανοήσετε, ή υπάρχει μια ολόκληρη περιραίουσα ατμόσφαιρα που λέει να φάμε τον Αλόνσο. Α τον φάμε, δεν έχω πρόβλημα να κάτσω να τον στηρίξω εγώ. Προσωπικά, όσο είναι προπονητή του Παναναναϊκού, το στηρίζω. Αλλά δεν είναι το πρόβλημα ο αλόντσο. Είναι το πρόβλημα η τοξικότητα που υπάρχει μέσα στον Παναναναϊκό. Έχω ένα δισεκατομμύριο νέα και ούτε καν σα τα αναφέρω. Γιατί δεν έχει σημασία να κάτσω να ασχοληθώ με το φιλικό, με το λεβαδιακό ή αν πήγε διακοπέ στην αντίπαρο ο Αλόνσο. Το θέμα είναι τι προσπαθεί να παίξει ο Παναϊκός, Τι δεν καταλαβαίνετε, τι προσπαθεί να παίξει ο Παναϊκός. με τον Αράο στο 6 και τον Μαξίμοβιτ στο 8. Να περάσει ο Αράο όλη την ομάδα και να, βάλει, να βγάλει κάθετη στον Ιωαννίδη. Αυτό το περιμένετε εσεί. Δεν βρέπουμε λέει ούτε έναν αυτοματισμό στο κέντρο. Και ούτε πρόκειται γιατί αυτοί είναι οι παίκτες. Δεν πρόκειται να δείτε τίποτα στο κέντρο. Θα βλέπετε ένα συμπαγέ κέντρο το οποίο με μικρομεσαίες ομάδες θα προσπαθεί να δημιουργήσει και δεν θα μπορεί να δημιουργήσει ή θα δημιουργεί μια φάση σε 10 ενδεχομένως και γενικά θα βλέπετε αυτό το μοντέλο όσο ο δεν παίζει με τα extreme, δεν έχει αυτοματισμού στα extreme, αυτό θα βλέπετε. Και αυτό θα σας φταίει. Θέμα χαρακτηριστικών του κάθε παίκτη, απλά και κατανοητά. Από το 6 δεν μπορεί να βγει μπάλα στο 10 και πρέπει να σηκωθεί για να μην ρισκάρει ο Παναναϊκό. Ειδικά όταν έχει χάσει 5 βαθμού με ευθύνη του προπονητή και τη ομάδα και τώρα δεν μπορεί να ρισκάρει να πάρει μέτρα και να περσάρει τον πάοκ. Γιατί δεν ρισκάρεις, δεν ήθελε να ρισκάρει, κατανοητό. Ενδεχομένω να σε βολεύει το χ, αν και έτσι όπω έχει έτσι όπω έχει έρθει το πράγμα που έχουν χαθεί πέντε βαθμοί, θα πρέπει να κάνει ένα μεγάλο διπλό. Πριν το τέλο, αν και θα κρυφθούν όλα στα playoff, θα πρέπει να κάνει ένα μεγάλο διπλό. Συντονιστείτε λίγο ρε παιδιά. Εντάξει, τοξικότητα είπαμε. Να, να σου φταίνε όλα είπαμε. Γιατί μόνο κακό στην ομάδα κάνετε. Τιμωρίε, μπουκάλια. Όποιο θέλει να πάει στο γήπεδο πάει. Όποιο δεν θέλει, α απέχει. Τόσο δύσκολο είναι. Τέλο πάντων, αυτά είχα να πω. Να είστε όλοι καλά και τα λέμε σύντομα.